ωραία, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας από εμένα. Ονομάζομαι Αλεξία Σπυριδονίδου, εκπροσωπώ την γραμματεία του ΣΥΒΙΝΕΤ Ελλάδα-Κύπρος. Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε στο πρώτο εργαστήριο του ΣΥΒΙΝΕΤ Ελλάδα-Κύπρος του δικτύου ΟΤΑ για τη βιώσιμη κινητικότητα. Είμαστε ιδιαιτέρως συγκινημένοι για την κινητοποίηση και το ενδιαφέρον το οποίο δείξατε. Σήμερα βρίσκονται και θα βρίσκονται τις επόμενες ώρες μαζί μας εκπρόσωποι από περίπου 50 δήμους, από 11 περιφέρειες της Ελλάδας, από την Χίο και το Ηράκλειο Κρήτης, έως την Καβάλα, τις Σέρες, την Ιγουμενίτσα και την Τρίπολη. Ταυτόχρονα, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας ιδιαίτερα αξιόλογους ομιλητές, ένας εξ αυτών από την Ιταλία, και πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους, οι οποίοι υποστηρίζουν και χαιρετίζουν την σημερινή εκδήλωση. Το εργαστήριο, λοιπόν, χαιρετίζουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Πράσινο Ταμείο, την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και τον συνδιοργανωτή μας, την ΜΟΔ ΑΕ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς, καλώντας τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γεώργιο Δημαρά, να έρθει στο βήμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα σε όλες και σε όλους. Ξέρετε ότι εκφράζω στην κυβέρνηση και στη Βουλή την πολιτική οικολογία. Την πολιτική οικολογία, σαν πρώτη προτεραιότητα, έχει την ποιότητα της ζωής, την ποιότητα ζωής συνολικά και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του σημερινού εργαστηρίου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος με το δίκτυο ΣΥΒΙΝΕΤ. Και το θέμα της σημερινής συνάντησης εργασίας, ο ανασχεδιασμός των οδών ευθύνης στον ΟΤΑ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως γιατί αποτελεί ένα τμήμα μιας ευρύτερης πολιτικής για τις βιώσιμες και ειφόρες πόλεις. Πράγματι, στον κατάλογο των σημαντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, περιλαμβάνονται η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της αρχής της συμπαγούς πόλης, αποσκοπώντας στην αντιστροφή της αστικής διάχυσης. Η διαχείριση του ελεύθερου χώρου και του αστικού πρασίνου, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Η ένταξη κεντρικών πυρήνων, περιμετρικών περιοχών και επηρεαστικών ζώνων σε νέες στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης. Οι στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και η διαχείριση των προβλημάτων των αστικών περιοχών αποτελούν το σημείο αιχμής για τη σημερινή εποχή. Ως Υπουργείο έχουμε θέσει τις βιώσιμες πόλεις ως ένα στρατηγικό στόχο και υποστηρίζουμε ενεργά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και προσβασιμότητα, προωθώντας τα σχέδια ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και των εν δυνάμει χρηματοδοτούμενων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Υποστηρίξαμε τη δημιουργία του δικτύου ΣΥΒΙΝΕΤ και συνεργαζόμαστε μαζί του άριστα σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τόσο τα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όσο και κάθε μελέτη και σχέδιο που εντάσσεται στο σύστημα χωρικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού και το οποίο συμβάλλει στην ανάπλαση και αναζωογόνηση των ελληνικών πόλεων. Η βιώσιμη πόλη του μέλλοντος είναι αναμφίβολα μια πόλη πιο οικολογική, πιο ανθεκτική, με κοινωνικά ισότιμες δομές. Ανταποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και βελτιώνει διαρκώς τους όρους διαβίωσης και την καθημερινότητα των κατοίκων της. Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί
κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την άνθηση της οικονομίας και την ανάκαμψη γειτονιών που είναι μη εύκολα προσπελάσιμες. Οδηγεί και στηρίζει την αστική αναγέννηση και την αναζωογόνηση του κέντρου των πόλεων, κάνοντας πιο λογιστικό και πιο πράσινο το δημόσιο χώρο. Συνδέεται με τη ζωή της πόλης, τη ζωή έξω από αυτή, στον πειραστικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή, και αποτελεί ένα παράγοντα που έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών, στην εγκατάσταση επιχειρήσεων, στη βελτίωση του μικροκλίματος και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Δυστυχώς, το ελληνικό αστικό περιβάλλον διαμορφώθηκε κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και πιέσεις, με αποτέλεσμα οι σημερινές πόλεις της Ελλάδας να υπολείπονται σε ελεύθερους χώρους, σε χώρους πρασίνου, σε υδάτινες επιφάνειες και έχουν στενό και ασφυκτικό οδικό δίκτυο. Πράγματι, θα ήθελα να σημειώσω εδώ πώς έγινε η πολεοδόμηση της πόλης της Ελλάδας. Πρώτα γίνανε τα αυθαίρετα και μετά οι πολεοδόμοι μπήκαν να σχεδιάσουν τις πόλεις. Και επειδή μέχρι τον νόμο που ο πρωτοπόρος για την εποχή υπουργός Αντώνης Τρίφτης, τον νόμο 1337 για την εισφορά σε γη και σε χρήμα, αλλά κυρίως σε γη για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, οδών, σχολείων, εκκλησιών κλπ. Μέχρι τότε η πολεοδομία γινόταν βασικά χωρίς κοινόχρηστους χώρους. Επικεντρώνουμε σε ένα σχεδιασμό ομπρέλα που στηγάζει μαζί με τα παραδοσιακά και όλα τα καινοτόμα μέτρα και τις νέες επεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον. Και ας σημειωθεί ότι στη χώρα μας, κάτω και γύρω από αυτή την ομπρέλα, έχει ήδη αναπτυχθεί δυναμική σε δράσεις και έργα στην κατεύθυνση της αειφορίας, της καινοτομίας και της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή και παράλληλα με όλη τη δυναμική που αναπτύσσεται, όλοι μαζί, με συμμετοχικό σχεδιασμό, με φαντασία και καινοτομία, μπορούμε να συνδράμουμε στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου μετακινήσεων με περισσότερο πράσινο, με συνθήκες άνεσης και ασφάλειας προς τον πολίτη και με τον πολίτη. Χαιρετήσουμε τη συμμετοχή όλων σας σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα και πιστεύουμε πως το αποτέλεσμα θα αποτελέσει παράδειγμα και πηγή έμπνευσης και για άλλες πόλεις της χώρας. Είμαστε σίγουροι ότι το πρώτο αυτό εργαστήριο θα συμβάλλει στην από κοινού προσπάθεια και συνεργασία, θα ανοίξει παραπάνω δρόμους και θα ισχυροποιήσει τους δεσμούς συνεργασίας. Ταυτόχρονα, θα ισχυροποιήσει τον διάλογο, θα αναδείξει προβλήματα, αλλά και θα υποδείξει λύσεις σε θέματα ανασχεδιασμού των οδών, θα μας βοηθήσει να επισημάνουμε τα κενά και να εργαστούμε για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Από την πλευρά μου, την πλευρά των συνεργατών μου και των υπηρεσιών του Υπουργείου, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση να συμβάλλουμε, να λύσουμε προβλήματα, να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε τις προσπάθειες για μια βιώσιμη πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύ όμορφο αυτό λόγο και για όλη την υποστήριξη που έχει δείξει και το Υπουργείο σας μέχρι σήμερα, τόσο στο ΣΥΒΝΕ, τόσο και στους Δήμους. Θα ήθελα τώρα να καλέσω εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την ειδική συνεργάτη, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, την κυρία Αλεξάνδρα Καλέτζη. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Ο Γενικός Γραμματέας δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Στήριξε και στηρίζει όμως το δίκτυο από την αρχή της σύστασής του, όταν πρώτο ξεκίνησε και πριν ακόμα δημιουργηθεί. Και γενικώς είναι ένα πρωτοποριακό για μας εργαλείο, γιατί ασχολείται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Τις επόμενες μέρες θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΣΒΑΚ, στο οποίο έχει συμβάλει το Υπουργείο το δικό μας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην γένεση επεξεργασία και είναι μέσα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο επόμενο πλαίσιο στήριξης. Οπότε με αυτή την ενέργεια ερχόμαστε και καλύπτουμε ένα νομοθετικό κενό το οποίο υπάρχει. Και από εκεί και πέρα είμαστε χαρούμενοι. Είμαι χαρούμενη επίσης για τη συνδρομή της ΜΟΔ, που είναι η εταιρεία, η δική μου, η μετρική, στην ημερίδα αυτή. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλέτζη. Θα ήθελα
Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας εκπροσωπείται και το Πράσινο Ταμείο. Δυστυχώς ο πρόεδρος του, ο κύριος Γεώργιος Πατρίκιος, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί μαζί μας. Όμως θα πει δύο λόγια εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου, κυρία Κωνσταντίνα Αγκρά. Παρακαλώ. Ελάτε στο βήμα. Καλημέρα και από μένα. Εκπροσωπούμε το Πράσινο Ταμείο. Είμαστε κάποια στελέχη εδώ σήμερα. Θα θέλαμε εκ μέρους του Προέδρου να χαιρετήσουμε την εκδήλωση και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον. Μέσα στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί και τα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να προχωρήσει αυτή η δικτύωση και να επιτύχουμε το σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι και ένας από τους λόγους που είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να μιλήσουμε για τη βιώσιμη κινητικότητα είναι και το μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για τα ΣΒΑΚ, το οποίο ευχόμαστε να πιάσει τόπο και με τις συνέργειες όλων των Υπουργείων και των Φορέων πραγματικά να μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή στα θέματα κινητικότητας στις πόλεις μας. Ο τελευταίος χαιρετισμός γίνεται από την ΜΟΔ, ωστόσο βλέπω ότι ο πρόεδρος της ΜΟΔ δεν έχει καταφτάσει ακόμα. Δεν γνωρίζω αν κάποιοι συνάδελφοι από τη ΜΟΔ θα θέλανε να πούνε ένα μικρό χαιρετισμό και αμέσως μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Θα φροντίσουμε να περιοριστούν οι χρόνοι των εισηγήσεων για να είστε και εσείς εντάξει στους χρόνους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευελιξία εκ μέρους της ΜΟΔ, του συνδιοργανωτή μας. Καλή σας μέρα και από εμάς. Καλωσορίσατε στη σημερινή ημερίδα, στο σημερινό εργαστήριο. Δεν μπόρεσε ο κύριος Πρόεδρος να βρίσκεται εδώ σήμερα. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του δικτύου Σίβινετ, του ELTIS, του Υπουργείου, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και όλων εσάς που κάνατε τον κόπο να έρθετε ως εδώ και να δούμε με ένα νέο πρίσμα και με μια νέα οπτική πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις μας. Ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι σε συνεργασία με το δίκτυο Σίβινετ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ΜΟΔ σχεδιάζει έναν οδηγό για τον ανασχεδιασμό οδών αστικών δήμων. Ευελπιστούμε με το βαρύ αυτό θέμα το οποίο αγγίζουμε, να καταφέρουμε να βγάλουμε έναν πρακτικό, συνοπτικό οδηγό που θα βοηθήσει τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και τους πολιτικούς στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό των πολέων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.